Στην Δυτική Θεσσαλία εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, αφού βρέθηκε αρχικά στα Τρίκαλα. Γιώργο Μπανάτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συνάντησε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καρδίτσας εκπροσώπους αγροτών. Ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση πριν από λίγο. Έτσι κι αλλιώς από χθες είχε αποκαλύψει αυτά που αναλυτικά θα δώσει σήμερα το απόγευμα ως πρόταση προς τον πρωτογενή τομέα, για το ποια θα είναι η δική του κυβερνητική πρόταση για τους αγρότες. Πάμε να δούμε και εικόνες από την επίσκεψή του. Επρόκειτο να πάει σε μια παραγωγική μονάδα. Εκεί τον περίμεναν και αρκετοί άνθρωποι, όπως δήλωσε. Εγώ, λέει, ερχόμουν για να δω τη μονάδα, αλλά συγκεκριμένα στη φυλήρα των Τρικάλων βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ γρήγορο απόσπασμα από τα όσα είπε, γιατί του δώσανε ένα μικρόφωνο, ανέβηκε σε ένα τρακτέρ. Εικόνες από άλλες εποχές αυτές με τα τρακτέρ, έτσι, που τις έχουν κάνει πολύ πολιτικοί να απευθυνθούν από τρακτέρ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα γυρίσουμε στα σχόλια του Γιώργου Μπανάτσα. Είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη εσχροκέρδεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και την ίδια στιγμή η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη τιμή στην αντλία της βενζίνης, η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη τιμή χοντρικής στο ρεύμα και ταυτόχρονα η χώρα με το χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα, δηλαδή με τα χαμηλότερα εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μετά από τις δραματικές, τις καταστροφικές επιλογές εδώ και 3,5 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μια παράταξη που μας οδήγησε στα μνημόνια. Τα προβλήματα δεν θα μας εγκαταλείψουν, θα είναι εδώ και θα είμαστε μαζί για να τα αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε προοπτική και ανάσα στον κόσμο της δημιουργίας, στον κόσμο της παραγωγής. Λοιπόν, είμαστε και στον απόϊχο των αρκετών ειδήσεων που έβγαλε και η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην TRT, που έγινε αναπαραγωγή, θα τα δούμε σε λίγο, από αρκετά μέσα. Λοιπόν, οπότε πάμε, Γιώργο, να πάρουμε το συνολικό σου σχόλιο και για αυτά που ακούσαμε και για αυτά που πολλά περισσότερα ακούσαμε στη διάρκεια της χθεσινής μας συζήτησης. Ναι, πραγματικά η σημερινή, ας πούμε, επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, τόσο αρχικά από στα Τρίκαλα και στη συνέχεια στην Καρδίτσα και απόψε η ομιλία του, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια, Σωτήρη, της χθεσινής συνέντευξης που παρακόρησε στην TRT και σε σένα. Και με έναν τρόπο επαναλαμβάνει τα όσα ήδη από χθες είναι γνωστά για τον αγροτικό κόσμο. Καταρχάς, στη συνάντηση που είχε με τους κτηνοτρόφους, πλάνα τα οποία βλέπουμε, αλλά και στη συνάντηση που είχε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τους αγρότες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καρδίτσας, θα πρέπει να πούμε ότι καταρχάς άκουσε από τους αγρότες τα αιτήματά τους, από τον κύριο Τζέλα, τον κύριο Γιανακό και τον κύριο Τσιούτρα, και στη συνέχεια, αναφερόμενος στις προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, στάθηκε στο υψηλό κόστος παραγωγής, στάθηκε στο γεγονός ότι, όπως είπε, με βάση στατιστικά στοιχεία που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση των τιμών στον παραγωγό και στο ράφι, θέλοντας να καταδείξει αυτό που ακούσαμε και στο βίντεο να λέει και στη συνέντευξη τη δική σου περί εσχροκέρδειας. Και βεβαίως είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθει στην κυβέρνηση, θα ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων για αγροτικό πετρέλαιο, για φθηνότερο ρεύμα που θα αφορά στις κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να στηριχθεί ο αγρότης. Από εκεί και πέρα είπε ότι προφανώς θα πρέπει να παρθούν και μια σειρά από άλλα μέτρα για να στηρίξουν το εισόδημα των παραγωγών, που θα πρέπει με κάθε τρόπο, όπως είπε, να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να παράγουν. Από εδώ και πέρα ο κύριος Τσίπρας θα έχει κάποιες συναντήσεις χωρίς δημοσιότητα με τοπικά στελέχη, με στελέχη από όλη τη Θεσσαλία. Και εκείνο που επίσης μπορούμε να πούμε είναι ότι το βράδυ, το απόγευμα πιο σωστά, στις 6.30, στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς, θα παρακολουθήσουμε, θα δούμε την κεντρική τομή, όπου εκεί κυρίως θα σταθεί, ναι, με έμφαση στον αγροτικό τομέα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα απλωθεί σε όλη την ατζέντα της επικαιρότητας, όπως και εμείς τη σχολιάζουμε. Ναι, θα μιλήσει για τις υποκλοπές, από όσο ξέρουμε,
και για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Θα μιλήσει για το θέμα των πληστηριασμών που τώρα βρίσκεται έτσι στην επικαιρότητα. Θα μιλήσει για την πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και πώς από εκεί και πέρα σχεδιάζει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά. Θα ανοίξει όλη την ατζέντα των πολιτικών ζητημάτων. Να πούμε ότι είχαμε σκληρές απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης τα όσα είπε χθες το μεσημέρι στην TRT ο Αλέξης Τσίπρας και καλό για μας, δεν μας κακοφάνηκε, είχαμε και μεγάλο πολλαπλασιασμό αυτής της συνέντευξης με την έννοια ότι έπαιξε σε όλα τα μέσα. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά. Βεβαίως να πούμε ότι βίντεο από την συνέντευξη έχει αξιοποιήσει, νομίζω έχει ανεβάσει 4-5 βίντεο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στον λογαριασμό του στα social, κομμάτια, φέτες που λέμε, αλλά και η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι το τι ανάγνωση κάνεις, έτσι. Δείξτε μας αυτά τα βίντεο, γιατί πραγματικά έχουν ενδιαφέρον, όχι να τα ακούσουμε γιατί είναι μεγάλα και δεν έχουμε τον χρόνο. Αυτά είναι λοιπόν στον λογαριασμό του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι, από τα social. Αυτά είναι από τα social του κύριου Τσίπρα. Αλλά όπως είπαμε και η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας πήρε αυτό που του λέω εγώ για το άπαξ και τον κατηγορεί για πολλοκομματισμό. Η ομάδα αλήθειας είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που αλλιεύει από διάφορα που λένε στις αντιπολιτεύσεις. Γιώργο. Κοίταξε, αν θες την άποψή μου και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας έτσι σε καμία των περιπτώσεων, ήταν μια συνέντευξη που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και έβγαλε και ειδήσεις. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι στάθηκε καταρχάς στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και εντάξει, όπως λες, μέσα από πάρα πολλά κανάλια στη συνέχεια έγινε η αναπαραγωγή της συνέντευξης. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία να πει πράγματα που ήθελε και έτσι να βγάλει προς τα έξω ζητήματα της πολιτικής του. Τώρα, να πούμε, επειδή μιλούμε για την επίσκεψη Τσίπρα στην Δυτική Θεσσαλία. Το βράδυ θα αναχωρήσει, αύριο το 75% των ψηφοδελτίων του κόμματος θα το εγκρίνει το κόμμα στη συνεδρίασή του στις 12 ξεκινά η Πολιτική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει σε επόμενο χρόνο γιατί θα πρέπει να προκύψει και το επικρατείας και πάει λέγοντας και το υπόλοιπο των ψηφοδελτίων. Αύριο όμως θα ξέρουμε τον κορμό του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Κλείσαμε την συνέντευξή μας με τον κύριο Τσίπρα και με τη διευκρίνηση και από την πλευρά του ότι στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στο δίπολο Λάρισας Βόλου, Βόλου Λάρισας, θα έρθει μέχρι τις εκλογές. Το λέω για να μην μείνουν παραπονεμένα τα ΣΥΡΙΖΑϊκά στελέχη. Έτσι, ότι αυτή τη φορά πήγε μόνο στην Δυτική Θεσσαλία. Θα έρθει και στις δύο πλευρές. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια και χαρά. Καλό απόγευμα.